λίγο να σας δω κιόλας μαζί. Άντε, μπράβο. Πώς ξαναβρεθήκατε εσείς οι δύο, που ήσασταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο ζευγάρι της πίστας, θέλω να πω, πριν από κάποια χρόνια. Και μετά χαθήκατε. Χαθήκαμε, εντάξει. Η Χρύσπα έκανε κάποιες πολύ πετυχημένες επαγγελματικές επιλογές. Σταμάτα, ρε Γιώργο. Έλα, Γιώργο, μην αφήσεις τα πράγματα. Να σέβεσαι ανθρώπους. Κάτσε, okay. έχουμε καταστάσεις εδώ. Πετυχημένες, που δεν είναι στο δικό μου το καλλιτεχνικό εύρος. Και βρεθήκαμε όταν ξαναγύρισε στα λιμέρια τα εμπορικά. Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα ανέβει Θεσσαλονίκη 2-3 χρονάκια. Και δούλευα πιο πολύ επάνω. Οπότε, επειδή ο Γιώργος δεν φεύγει από την Αθήνα συχνά. Το έχει εδώ δηλαδή τη βάση του. Δεν είχαμε βρεθεί μέχρι σήμερα. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί γελάς ρε Γιώργο όταν μιλάω? Γιατί μου αρέσει να σε πειράζω. Λοιπόν, η Χρύσπα. Τη Χρύσπα την ξέρω από πιτσιρίκα. Από πολύ μικρό παιδί και εγώ πιτσιρικά ήμουν. Αλλά η Χρύσπα ήταν τελείως αύγαλτη. Έρχονταν με τον μπαμπά της στις πρόβες κτλ. Πόσο χρόνο είσαι, πες την αλήθεια. Εντάξει, 44. Έλα, ρε Γιώργο, άστα κι εσύ. Έγινε ξαφνικά κι εσύ. Ο μόνος που βρέθηκε να πει ότι είναι μεγαλύτερός μας, παιδιά. Και είναι μικρότερος. Όλοι μεγαλύτεροι δεν μιλάει κανείς. Όλοι το παίζουν μικροί. Μου το είπε μια κυρία στο 5x5, παιδιά, που πάει ο γιος μου. Μου λέει, έχω ακούσει, λέει, ότι είσαι 44. Αλήθεια, μαμά του Κυριάκου, του τερματοφύλακα. Εντάξει, καλά κρατιέσαι, μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Βρεθήκαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς οι δύο δεν είμαστε κοντά στην ηλικία. Όχι. Εγώ είμαι 40, δεν είμαι 44. Έλα, σταμάτα! Πες την αλήθεια τώρα, δεν είμαι. Έχουμε μια πενταετία διαφορά. Α, έχετε μια πενταετία. Πόσο είσαι? 36. Εγώ είμαι πιο μικρή. 36. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ είμαι 29 στα 30. Προχθές τα έκλεισα τα 29. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Μου άφησε 150. Παιδιά, με τόσα ψέματα στις ηλικίες που είπατε σήμερα, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Δεν πειράζει. Ό,τι λέμε. Να σου, δεν μου άφησε 150 ευρώ στο καμαρίνι και μου είπες να λέω τις 29. Ναι, άντε τώρα. Σταμάτα λοιπόν, με εκθέτεις. Εντάξει. Τέλος πάντων, ποιος σας έφερε κοντά εσάς τους δύο φέτος? Ποιος το σκέφτηκε για τη συνύπαρξή σας? Ο επιχειρηματίας του Καραμέλα, ο Χριστόδουλος Γανός, που έχει γράψει και στους δύο μας. Εμένα γράψει αυτό το single, το Πανικό. Εμένα είναι και πριν, παραγωγός μου γενικότερα πια. Ναι, το Ανήσουν Αγάπη και το Πανικό. Και λέει, γιατί ρε παιδιά δεν ξαναβρίσκεστε? Με το Σάκη Αρσενίου και τον Κυριάκο Κιανό, πολλά φιλιά να δώσουμε στα παιδιά. Είχαμε δέσει από πέρυσι πάρα πολύ. Ήρθε η Χρύσπα και είμαι πολύ ευτυχισμένος, γιατί είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ φίλη μου και δεν το δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι, αλλά είναι πραγματικά εκεί και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναδούμε μαζί. Μπορώ να κάτι. Τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια που έτσι θυμάμαι πιο έντονα, εσύ δεν τραγούδησες με γυναίκα? Να είναι τέτοιου είδους συνεργασία, όχι. Ήμουνα με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και με τον Θάνο τον Μετρέλη. Ήταν κάποιους μήνες η Κέλλη και της έδωσε ευχή και μην έγκυος. Όχι, μην με ακουμπάς ακόμα, άστο. Ναι. Ναι. Είχα πει στην Κέλλη, άντε αγάπη με τον καινούργιο χρόνο και ένα μωρό, και έμεινε έγκυος. Μια περίοδο δε που δεν είχε επισημοποιήσει ακόμη τη σχέση της με τον Νίκο. Δεν εννοώ, δεν την είχε πει. Δεν την είχε προβάλει. Δεν την είχε αποδεχτεί δημοσίως. Δεν μου λες τώρα εσύ, Γιώργο, πραγματικά. Υπάρχει περίπτωση μέχρι τα 40 σου να κάνεις κι άλλο παιδί? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ή δεν νομίζω? Δεν ξέρω. Εμείς όταν κάνουμε κουβέντες για παιδιά, εμείς οι δύο, είναι περίεργα. Όχι, άστε εμείς οι δύο. Τα εμείς οι δύο να τα αφήσεις και πάρε τώρα καρτελάκι και δώσε και απάντηση, παρακαλώ. Εντάξει, μάλιστα. Τα εμείς οι δύο. Είναι και λουλιακό. Εμείς οι δύο είμαστε ένα, έλα. Είμαστε χρόνια πολλά. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Ποτέ. Ποιος το έχει πει αυτό το τραγούδι? Το λες κοροϊδευτικά. Όχι, ρε. Ποιος το λέει το τραγούδι? Ποιος το λέει αυτό? Εμείς οι δύο είμαστε ένα. Δεν θα χωρίσουν. Ποιος το λέει? Πάντως κάποιος πετυχημένος για να το θυμόμαστε. Ποιος το έχει πει? Παρακαλώ. Για ποιο λόγο σε έχει καστουκίσει η μητέρα σου και το θυμάσαι ακόμα? Μήπως γιατί έβγαζες τα ρούχα που φορούσες τα ίδια με τον αδερφό σου? Δεν το ξεχνάω ποτέ. Είναι στην Αθήνα η μάνα μου, είναι στο σπίτι μου τώρα και μας βλέπει. Αλήθεια. Ναι. Τα πετυχημένα, αυτά τα ωραία, τα σετάκια που μας έβαζε και φιλιόμασταν κιόλας και δεν καταλάβαινες ποιος είμαστε ποιος. Θυμάσαι ποιος ήμασταν? Τα σετάκια. Αλλά δεν είναι ότι ήταν ίδια ρούχα, ήταν και περίεργα σετάκια. Κάτι σορτσάκια περίεργα με ίδιο χρώμα, ένα μπλε ηλεκτρικ φανελάκι. Ο αδερφός μου δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα. Γι' αυτό πήγε και έκανε πρωτοχρονιά στις Σέρες. Πες τώρα για το χαστούκι που δεν το θυμάσαι. Έχεις φάει κανένα χαστούκι τη μάνα σου, μικρός? Έχω φάει, αλλά ξέρεις τι λένε. Και ισχύει. Ότι το ξύλο της μάνας δεν το θυμάσαι. Ποιον θυμάσαι, το ξύλο? Του πατέρα, του πατέρα. Το ξύλο του πατέρα.
Με τη μάνα μου θυμάμαι τον Παναγιώτη όταν μας έδερνε. Από ένα σημείο και έπειτα. Γελάγαμε. Γελάγαμε, ναι. Ενώ τότε. Ενωπή σα. Ναι. Τη συγχύσατε κι άλλο δηλαδή. Αλλά ο πατέρα μου τώρα δεν μα βλέπει. Ο παπά, συγγνώμη, θα το κάνω. Έκανε ο πατέρα μου, μπορώ να σηκωθώ. Έκανε μια κινέτη ζώνη. Έκανε μια κίνηση. Έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. Ενώ είχε γινόταν, α πούμε. Δεν κάνανε. Εσείς παίζετε ξύλο με τον αδερφό. Βέβαια. Πολύ. Τέλεια. Πολύ. Τα βρίσκαμε μόνο παραμονή πρωτοχρονιά που ερχόταν ο Βασίλη. Όλη την άλλη χρονιά δεν χωνευόμασταν καθόλου. Αλλά τον αγαπώ. Και ερχόταν ο πατέρα μου και λέει: Σου κοστίζει! Καλό! Με αυτή την κίνηση δεν πάντοτε, πάντοτε κίνηση. Όχι, δεν γινόταν. Την έβγαζε. Δηλαδή. Την έβγαζε! Το πήρε. Εντάξει, εντάξει. Και την έβγαζε. Καλά, και εσύ καθόλου και το κοιτάγατε. Δεν ξέρω. Θα σου πω. Ενώ πριν λέγαμε για οτιδήποτε είχε γίνει, ο ένα κατηγορούσε τον άλλον. Όταν χτυπούσε εμένα, ο Παναγιώτης πήγε και έλεγε στον αδερφό μου. Και όταν χτυπούσε τον Παναγιώτη, εγώ τον άφηνα τη στρώμη. Η μάνα σου δεν έλεγε τίποτα. Τι να πει η μάνα μου, προσπαθούσα να ηρεμήσει τα πνεύματα. Εντάξει, παρουσιάζω και μια οικογένεια για τις οικογενειακές ιστορίες του Α τώρα. Παρουσιάζω μια οικογένεια, θα μας κάνετε επεισόδιο. Κανονικά. Έμπαινε ο πατέρας με τη ζώνη και μας θύμπα κι όλους. Ο πιο ήρεμος άνθρωπος που έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Σήκω, Μέριξ. Τον παρουσιάζω σαν τράπη. Ότι μπαίνει μέσα και λέει είναι έτοιμο το κρυθαράκι. Και μας χτυπάει. Όχι. Δεν ξέρεις πώς πάει. Και κάθε φορά την πρωτοχρονιά στη γιορτή του λένε Βασίλη, χρόνια πολλά, παπά. Όταν του κάνανε δώρο ζώνες, κλαίγαμε η οικογένεια. Και εσείς γιατί παίρνατε ζώνες δηλαδή, τόσα δώρα. Ξένοι που δεν ξέρατε. Αχ, τώρα μας ο πατέρα μου θα γελάει. Ρε Γιώργο, να σου πω. Χρόνια πολλά κύριε Βασίλη, να το χαίρεστε. Βλέπετε τι καλά λόγια λέει. Εσείς τις ζώνες δεν έχεις κάνει ποτέ. Όχι. Βέβαια, μου έχει μείνει τραύμα. Να σου πω τι γινόταν. Θα σου εξηγήσω τι γινόταν. Γινόταν φασαρία στο σπίτι και έλεγε η μάνα μπες μέσα και κάν του ζάφτη γιατί εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μόλις έμπαινε με τη ζώνη έλεγε θα τα σκοτώσεις τα παιδιά. Ερχόταν και στο σπίτι ο πατέρας μου. Είναι ο ίδιος πατέρας και αυτό. Αλλάζει πρόσωπο. Πήγαινε παντού σε όλα τα σπίτια με τη ζώνη. Γι' αυτό έλεγε πάω σε κάτι συνδικαλιστικά συνέδρια. Έκανε εξτραδάκια με τις ζώνες. Γιώργο, πού και συστάθηκαν τώρα. Στείλτε γράμμα. Ποιο παιδί δεν κάθεται καλά. Όχι, εσύ δηλαδή, με συγχωρείς. Δεν μπορεί, δεν έχει τύχει ποτέ να θυμώσει με τα παιδιά και να θες να κάνεις κάτι. Δεν ξέρω τι. Πώς αντιδράσεις εσύ. Τους έχω ρίξει και και για τρεις πίσω. Δεν κάνω αυτό με τη ζώνη. Γελάνε. Όχι. Με μένα δεν γελάνε. Μα και εγώ δεν γέλαγα με τον πατέρα μου. Τώρα γελάει. Τώρα γελάω. Και το μεταξύ είναι και στο σπίτι μου, στα Μελίσια. Θα με περιμένει. Με περιμένει με τη ζώνη. Να μην έχει συγχυστεί όλα. Το φαντάζεσαι να φάει καμιά φλασιά στα 36 να πάω κανένα ξύλο. Το τελευταία φορά που σε κυνήγησε, σε ποια ηλικία ήτανε. Παιδιά, να σας πω, πρέπει να το πω αυτό. Είχα. Έχει τις αληθινές ιστορίες όλες μέσα του. Πες το, μωρέ Γιώργο, πες το. Έχω αληθινές ιστορίες, ναι. Είχα κάνει ένα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα βάλει στοίχημα με ένα συμμαθητή μου. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε ποτέ, γιατί μας βλέπουν και παιδιά και να το κάνει το παιδί μου. Ποιος θα πάρει από ένα μαγαζί κάτι, ποιος θα κλέψει δηλαδή κάτι, ποιος θα μπορέσει. Νομίζω ότι πολλά παιδιά έχουν μπει στη διαδικασία. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή δεν το έχω αυτό στο. Δεν το είχα αυτό στο αίμα μου. Πήγα και το κλέψα, δεν είχα την πονηριά. Ήταν στη βιτρίνα, πήγα, το άπλωσα. Το έπαξε τζέ μου κανονικά, προκάλυπτα. Μετά από 2 λεπτά πήγα, είχε ο πατέρας μου, ο άνθρωπος, ένα γραφείο λογιστικό κτλ. Ο άνθρωπος πριν φτάσει, είχε φτάσει. Σαν το βλαμμένο έκλεψε. Μα δεν το έκλεψε, μόνο έτσι δεν έκανα. Παίρνω ένα. Λοιπόν, θυμάμαι, είχε συγχυστεί και στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο πατέρας μου. Αλλά εκείνη τη μέρα είχε ρίξει ένα ψηλόβροχο. Και τι σχέση είχε αυτό. Είχε βάλει τη ζώνη να φωτίσει έξω. Είχε βρέξει τη ζώνη στο ψηλόβροχο. Και είχα φάει ένα ξύλο, μου είχε βγάλει έξω, μου είχε βγάλει και το παντελόνι. Και είπα, ανάτο, το σενάριο, οικογενειακές ιστορίες. Ο πατέρας του Γιώργου Τσαλίκη, με τη ζώνη. Θέλω να δω ποιος θα κάνει εσένα τότε. Πιτσιρικάς πολύ, δημοτικό. 10, ας πούμε, 8, 10. Μπορεί, ναι. Στην ηλικία του γιου μου, του Βασίλη. Γελάς, ο ποιος μας βλέπει κιόλας τώρα. Μπράβο, Γιώργο, ωραίο πρότυπο δίνει το παιδί σου. Γιόρταζε κιόλας, θα τον χαίρεσαι. Κάκα, ευχαριστώ. Και τον μπαμπά σου. Παιδιά, ρίξαμε ένα γλέντι χθες, δίχως αύριο. Αλήθεια. Χορέψαμε στο παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα ένα γκόκορα κτλ. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Πήγα να σου πω. Πού το
βρήκε τον κόκορα, έκλεψε από τη γειτονιά. Πίστεψε ότι σφάξαμε κόκορα. Έπαιρνε τον πατέρα που είχαμε τη ζώνη, σφάξε και κόκορα. Στο τσακίρ κέφι. Του λέω καλή χρονιά, πατέρα, παίρνει τον κόκορα, να είστε καλά. Και γιατί δεν λέω το βόρειο εκεί. Κοίτα, εγώ τώρα τι μάζεψα, παιδιά. Τι, τι, λέει? Τι θα μαγείρευε πρώτη φορά στο τραπέζι με τα πεθερικά σου. Ορίστε. Τι γίνεται, αυτά, τι μαγείρευε. Τον κόκορα που σφάξε ο Γιώργο. Σωστό, όλα το. Τι μαγείρεψα, ε. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, γιατί κάνω πολλά φαγητά. Μαγειρεύω γενικά εγώ, μου αρέσει. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, θυμάμαι όμως ότι τα φάγαμε όλα. Δόξα τω Θεώ. Καλά πήγε τότε. Έλα, Βασίλη, μου εσύ. Μεταφορά. Α, και εγώ τραβάω. Έλα, καλεσμένο. Έλα, Λεβέντη μου, την καλή. Δεν σε έχουμε για καλεσμένο. Λοιπόν, για παρακαλώ. Πες, Βασίλη, μου λέει κάτι για... Βρίσκεις ένα σημείωμα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου που σε κάνει να το βάλεις στα πόδια. Τι μπορεί να γράφει? Α, έρχομαι το μεσημέρι για φαγητό, επεθερά σου. Έλα, ρε Βασίλη. Έρχεται ο πατέρας του Τζαλίκη με τη ζώνη. Έρχομαι από εκεί. Έρχομαι από εκεί με τη ζώνη και ο πατέρας του Τζαλίκη. Και αυτό επίσης. Δεύτερη και τελευταία γύρα. Αχ, Θεέ μου, ελπίζω να μην με παραπέμψεις στην ιστορία οικογενειακή. Δεν θα μου μιλάνε οι γονείς μου το μεσημέρι. Έλα, μωρέ, σιγά και εσύ. Φεύγω για Κύπρο. Τι θεωρείς αντιερωτικό σε έναν άντρα, μια γυναίκα? Αναλόγως δηλαδή σε μια γυναίκα. Για πες, Γιώργο. Τι θεωρώ αντιερωτικό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι είναι ωραία. Δηλαδή να ποζάρει όλη την ώρα. Είναι δηλαδή κάτι κοπέλες, ας πούμε, στο μαγαζί που τους λέω, τσαλακούσου λίγο, αντέδρασε. Ξέρεις που είναι, κάνε λίγο. Και εγώ χτυπιέμαι και θες, ναι. Η πολύ τρίχα. Ναι. Ναι, εντάξει, τώρα δεις γυναίκα με πολύ τρίχα. Εννοείς να τη δεις, να τη δεις στη θάλασσα και να τη δεις ολόκληρη. Στη θάλασσα, ναι. Όχι, παιδί μου, να κάνεις σε. Σε, ας πούμε, σε και να πει θάμνος. Εντάξει, έλα, εσύ, δεν νομίζω υπάρχουν αυτά στην εποχή μας, τα μάτα κι εσύ. Παιδιά, υπάρχουν, εντάξει, μπορεί να μην είναι θάμνος. Το έχεις δει εσύ. Να είναι γένεια τριών ημερών. Γιατί? Στείλε τον πατέρα σου με τη ζώνη. Εκεί θέλει ζώνη. Έλα, κρύφα, σταματήστε. Έλα, κρύφα μου. Για να δω τώρα τι θα βρούμε. Τι δώρο, τι δώρο θα έκανε στον εχθρό σου? Την αγάπη μου. Την αγάπη το καλύτερο δώρο είναι. Μπίλι, τράβα και στο τελευταίο. Άντε, να δούμε. Πάλι πεθερά μου, πάλι από εδώ μέσα. Πάλι το καλό. Αφού την αγαπάς η πεθερά τώρα, κι άσε. Όχι, τι γελιάζει. Σε έχει αφρό. Η τσότα στην τσότα πηγαίνει. Γυρίζεις μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Ποιον ή ποια θα ήθελες παρτενέρ? Αγόρι μου. Ποιον. Θα ήθελα παρτενέρ, εκτός από τη γυναίκα μου βέβαια. Πάντα έτσι που είναι η μόνη, η μόνη η οποία με κάνει να ερωτικά να απογειώνομαι. Γιατί κοίλασε καραγκιόζι εσύ, κουντάρα. Θα ήθελα την τελευταία περίοδο, παίζω πολύ Σκάρλετ Γιόχανσον. Μπράβο. Άμα αρχίσει φάε. Καλά, θα την πατήσουν τη ζώνη άμα. Θοδωρή μου εσύ. Εγώ. Τις γυναίκες. Δεν ήταν έτοιμος. Δεν είμαι έτοιμος. Όχι, δεν έχω εγώ τέτοια. Απ' τις γυναίκες τις ξένες, παιδιά. Αυτές που συναντάς μόνο για να πείτε τα νέα των ταινιών. Αυτές που σκέφτεσαι το βράδυ πριν κοιμηθείς, αυτές πες, αυτές, αυτές. Έχουν πεθάνει όλες, δεν υπάρχει. Άσε, συνομήλικος, ε. Αχ, Θεέ μου. Άλλο τραβάει καρτελάκι, εγώ θα απαντάω. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Μην τον ζορίζετε το Θεοδωρή μου. Έλα, Γρηγόρη μου, πάρ' το επάνω σου να προχωρήσουμε στα θέματά μας. Θέλω να... καταρχάς, να πω ότι δεν αφορά κανένα από τα παιδιά που είναι εδώ στον καναπέ αυτή η έρευνα.